επιτέλους έργο, τομέας 1, τυπλοσιδερωμένος, έτοιμος να πέσει το πετοφόρ, το οποίο έπεσε στον όμορο του, τον τομέα 12. Κοιτάξτε εδώ πέρα έργο, τεράστιο έργο, απ' άκρους άκρου το πετοφόρ, γυαλισμένο, με το ειδικό λαδάκι, περιμένουμε αύριο τα σιδερώματα. Το μόνο κουτάκι που δεν συντηρώθηκε με πετοφόρ είναι εκεί που θα γίνουν οι κυλιόμενες σκάλες των Αποστολών. Ξέρουμε ότι κάτω θα έχει δύο υπόγεια, έτσι, και το έργο πάει ρολόι. Δέστε παιδιά, σιδεριές 28 και 32, το έργο είναι τεράστιο, τα λεφτά είναι πάρα πολλά για να χτιστεί ένα τέτοιο παλάτι, καθώς πέρα στο θεωρείο των καγκέλεων της σειράς 21 βλέπουμε κόσμο, όπως κάθε μέρα, και ας μην έχει έργα, έρχονται όλοι, παρελάβουν εδώ για να θαυμάσουν αυτό που οραματίστηκε και πραγματώνει ο πρόεδρος Μελισσανίδης, τον οποίο εγώ μέσα από το κανάλι μου για ακόμα μια φορά ευχαριστώ, γιατί έτσι του πρέπει. Ο άνθρωπος δεν με ξέρει, τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, αλλά ο άνθρωπος προσφέρει στον κάθε ΑΕΚΤΖΙ έργο. Συγγνώμη λίγο, βλέπω εδώ. Γιατί γίνεται αυτό τώρα όμως? Να εστιάσω λίγο παιδιά την κάμερα, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καθαρά ή όχι, γιατί φτιάχνω το φακό. Ο γερανός ο Κώστας ο Νεστορίδης συνεχώς γυρνάει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ας τον απολαύσουμε. Κυριακή σήμερα. Λέει, κάτσε μη μου χλιάσω. Έτσι. Ας κάνω μια περιστροφή. Να με τραβήξει και η κάμερα. Α, παιδιά, ευκαιρία. Σας παρακαλώ πολύ, όλοι οι εγγραφές στη σελίδα μου στο Facebook, και διαδώστε και αλλού, για να μην κάνετε βίντεο, γήπεδο ΑΕΚ Αγία Σοφιά. Είναι δικιά μου η σελίδα, δωρεάν, free, μπαίνετε, κάνετε έτοιμα, σας αποδέχομαι. Δύο, και όλος ο κερανός. Να και ο Μίμης ο Παπαϊάννου, και αυτός. Δεν ξέρω τι δοκιμάζουν τώρα τα παλικάρια, δεν βλέπω να υπάρχουν εργοδηγοί πάνω, δηλαδή χειριστές οδηγοί των γερανών, αλλά και οι δύο περιστρέφονται. Πιθανό να είναι οι χειριστές των γερανών κάτω στο έδαφος και με το τηλεχειριστήριο που φοράνε στη μέση τους να κάνουν τις ενέργειες. Δεν πάω να το εξηγήσω, να, ο Μίμης σταμάτησε, ο Κώστας ο Νεστορίδης συνεχίζει. Καλή τους ώρα, όπου και αν βρίσκονται αυτοί οι μέγα παικταράδες της ΑΕΚ που αφήσαν εποχή και μας φέρανε πολλούς τίτλους, και πολλοί κόσμος έγινε ΑΕΚ εξαιτίας αυτών. Λοιπόν, ήμασταν στο τομέα, παιδιά, 12. Είπαμε, παντού έχει μπει το... Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί ευτυχώς δεν σκίστηκε η καλή μου η μπλούζα. Μπετοφόρ, βλέπουμε εδώ πέρα τα δοκαρώματα, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Το έργο πάει σαΐτα, εφόσον είναι καλά ο πρόεδρος, φυσικά και θα πηγαίνει σαΐτα. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω και σε εμάς που την αγαπάμε, την πιστεύουμε και την λατρεύουμε. Συνεχίζω παιδιά από τους δυτικούς τομείς, για να κλείσω και αυτό το διπορικό.